Εκ του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ανάγνωσμα προσκομέν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο προσελθόν εις τον γραμματέο το Ιησού, ακούσας συζητούντον των Σαδουκαίων μετ' αυτού, ειδός ότι καλός αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν, ποια εστί πρώτη πασών εντολή. Ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτό, ότι πρώτη πασών των εντολών, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι στήν, και αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή πρώτη εντολή και δευτέρα ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μίζον του τον άλλη εντολή ουκέστη και είπεν αυτό ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε. Επ' αληθείας είπας ότι είσαι στη Θεός και ουκέστην άλλους πλην αυτού και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύος και το αγαπάν των πλησίων ως εαυτόν πλείον εστί πάντα των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι νουνεχώς απεκρίθη είπεν αυτό, ου μακράν ή από της βασιλείας του Θεού, και ουδείς ουκέτι ετόλμα αυτόν επερωτήσε, και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκον εν το ιερό, πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός εστί Δαβίδ, αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν πνεύματι Αγίου, λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός σου Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν Υιός αυτού εστί, και ο πολλής όχλος οίκου εν αυτού ιδεώς. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ο Άγιος Νίλος ασκητής, το λόγο του τον ασκητικό που υπάρχει στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, μας λέγει ότι θα πρέπει να προσέχουμε όταν μετανοούμε τους λογισμούς και τις φαντασίες που έχουν σχέση με τα πάθη και τους οποίους έχουμε αφήσει πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή, οφείλουμε να τους έχουμε ξεχάσει και διαγράψει από την ψυχή μας. Εάν όμως δεν προσέχουμε και επιτρέπουμε μέσω των αισθήσεων να εισέρχονται καινούργιες εικόνες και να δημιουργούνται λογισμοί οι οποίοι ξεσηκώνουν τα πάθη, θα πρέπει να έχουμε μεγάλο φόβο, γιατί αυτό ακριβώς μπορεί να μας ξανακάνει να γυρίσουμε στην παλιά μας κατάσταση, να μας οδηγήσει στην παλιά μας εμπαθή ζωή. Γι' αυτό και ο προφήτης λέγει, διατάζει να εξολοθρέψουμε το σπέρμα που κατάγεται από τη Βαβυλώνα. Δηλαδή, να εξαφανίσουμε τις μορφές της κακίας όσο βρίσκονται ακόμα στις αποθήκες των αισθήσεων, για να μην πέσουν στη γη της διάνοιας και βλαστήσουν, και αφού ποτιστούν με τις ορμητικές και βλαβερές βροχές της αδιάκοπης απασχολήσεως, φέρουν πολλαπλάσιο τον καρπό της κακίας. Υπάρχουν δηλαδή στη μνήμη, στις αποθήκες των αισθήσεων, υπάρχουν αυτά τα σπέρματα, οι μορφές της κακίας και οι διάφορες εμπαθείς μνήμες του παρελθόντος. Θα πρέπει να προσέχουμε αυτές να μην ενεργοποιηθούν και βλαστήσουν, αφού ποτιστούν, λέγει, με τις ορμητικές και βλαβερές βροχές της αδιάκοπης απασχολήσεως. Όταν ο άνθρωπος συνεχώς βγαίνει
έξω από την ησυχία, τη μόνωση, τη σιωπή, φεύγει μακριά από αυτά τα οποία φυλάττουν την ψυχή καθαρή και την βοηθούν να καθαριστεί ακόμα περισσότερο. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στην τύρβη του κόσμου και μάλιστα ο αφιερωμένος άνθρωπος, ο μοναχός, τότε υπάρχει φόβος αυτές οι μορφές της κακίας που βρίσκονται στις αποθήκες των αισθήσεων, στη μνήμη δηλαδή του ανθρώπου, να βλαστήσουν και να καρποφορήσουν πολλαπλάσιο τον καρπό της κακίας και ο άνθρωπος να ξαναγυρίσει στην παλιά εμπαθή του κατάσταση και μάλιστα σε χειρότερη από εκείνη. Άλλος προφήτης, λέει ο Άγιος Ήλος, μακαρίζει εκείνους που δεν περιμένουν να μεγαλώσουν τα πάθη, αλλά τα εξοντώνουν μικρά, σαν νύπια που θυλάζουν. Μακάριος, λέει, είναι εκείνος που θα αρπάξει στα χέρια του και θα συντρίψει τα νύπια σου, πετώντας τα πάνω στην πέτρα. Ίσως και ο Μέγας Ιώβ, φιλοσοφώντας για τα παθήματά του, έναν τέτοιο επενιγμό κάνει όταν λέει «Στο νερό θάλει ο πάπυρος και το βούτωμο και χωρίς νερό κάθε φυτό ξεραίνεται». Είναι από τον Ιώβ, από το 8ο κεφάλαιο, τον 10ο στίχο. Και το άλλο που λέγει «Ο Μυρμικολαίων χάθηκε γιατί δεν είχε να φάει. Μυρμικολαίων όχετο, διατομή έχει βοράν». Φαίνεται ότι σημαίνει το ίδιο πράγμα και αυτό. Θέλοντας ο Μέγας Ιώβ να φανερώσει πόσο επίβουλο και απατηλό είναι το πάθος, βρήκε το όνομα του σύνθετο από το θρασίδατο λιοντάρι και από το ευτελέστατο μυρμήγκι. Γι' αυτό, γιατί οι προσβολές των παθών αρχίζουν από τις μικρές και τυποτένιες φαντασίες και σύρονται κοντά μας σαν μυρμήγκι. Ύστερα όμως γίνονται τόσο μεγάλες σε όγκο, ώστε να κινδυνεύει κανείς από αυτές όπως από την επίθεση ενός λιονταριού. Γι' αυτό πρέπει ο αγωνιστής τότε να παλεύει εναντίον των παθών όταν έρχονται σαν μυρμήγκια και προτείνουν για δόλωμα τη μηδαμινότητά τους. Δηλαδή έρχεται το πάθος σαν ένα μικρό μυρμήγκι και λέγει στον αγωνιστή «Δεν είναι τίποτε αυτό, μπορείς να το κάνεις, δεν είναι κάτι σημαντικό». Έρχονται λοιπόν έτσι και έτσι θα πρέπει να τα εξολοθρεύουμε όταν είναι στην αρχή τους τα πάθη. Γιατί αν φτάσουν τη δύναμη του λιονταριού, λέει ο Άγιος Νίλος, δύσκολα πολεμούνται. Ή να μην τους δίνεις τροφή. Και τροφή των παθών, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι οι εικόνες των αισθητών που μπαίνουν μέσα μας από τις αισθήσεις. Όταν ο άνθρωπος συνεχώς βρίσκεται έξω από τον οίκο του, έξω από το κελί του, σε δραστηριότητες συνεχείς και συναστροφές με κοσμικούς ανθρώπους, τότε πλήθος εικόνων από τα αισθητά πράγματα μπαίνουν μέσα στην ψυχή του και ο άνθρωπος κινδυνεύει, γιατί μέσω αυτών των αισθήσεων, των εικόνων των αισθήσεων, των παραστάσεων που έρχονται μέσα από τις αισθήσεις, των ερεθισμάτων που έρχονται μέσα από τις αισθήσεις, τρέφονται τα πάθη. Αυτές τρέφουν τα πάθη και οπλίζουν, λέει ο Άγιος, κάθε μορφή διαδοχικά εναντίον της ψυχής. Γι' αυτό και στο ναό ο νομοθέτης κατασκεύασε τα δικτυωτά, δείχνοντας τι πρέπει να κάνουν εκείνοι που θέλουν να φυλάγουν καθαρή ως ναό τη διανιά τους. Όπως στο ναό κατασκεύασαν δίχτυα στα παράθυρα για να μην μπαίνει από εκεί κανένα ακάθαρτο ζώο, έτσι και αυτοί στις αισθήσεις να βάζουν ως εμπόδιο των λογισμών, ως αν δείχτη δηλαδή, τον φόβο για τη μέλουσα κρίση, ο οποίος θα φράζει την είσοδο στις ακάθαρτες μορφές των παθών, δηλαδή που σαν μυρμήγκια σέρνονται για να βγουν στη διάνοια.
Ο Χωζίας αρρώστησε επειδή έπεσε από το δικτυωτό και πέφτει κανείς από το δικτυωτό με το να μην λογαριάζει στον καιρό των πειρασμών τη μέλουσα κρίση και ανταπόδοση και να πέφτει στις ειδονές. Τι είναι χειρότερο από αυτή την αρρώστια? Αρρώστια του σώματος είναι το να ανατραπεί η ισορροπία του στοιχείου του και να επικρατήσει ένα στοιχείο κατά τρόπο αφύσικο. Ενώ της ψυχής αρρώστια είναι το να ξεφύγει από τον ορθό λογισμό και να νικηθεί από τα πάθη που την κάνουν να είναι άρρωστη. Τέτοια δίχτυα στην όραση εκείνου που μπορεί να ακούει έπλεκε ο Σολομών λέγοντας: «Όταν τα μάτια σου δουν ξένη γυναίκα, τότε το στόμα σου θα μιλήσει στραβά». Εδώ στραβά εννοεί εκείνα που απαντά κανείς μετά την αμαρτία στον καιρό της ανταποδόσεως. Γιατί όταν κανείς σκεφτεί όπως πρέπει τη μέλουσα ανταπόδοση, αυτή η σκέψη εμποδίζει κάθε επικίνδυνο κοίταγμα των ματιών. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία, το λογοθέσιο, την απολογία που θα δώσει στον Θεό, τότε προσέχει τις αισθήσεις του. Κάθε επικίνδυνο κοίταγμα των ματιών το εμποδίζει, για να μην εισέλθει μέσα του ο ερεθισμός και η αφορμή του ξυπνήματος των παθών. Όταν κανείς σκεφτεί όπως πρέπει τη μέλουσα ανταπόδοση, τότε φυλάγεται. Μπορεί και να αναφέρεται, λέει ο Άγιος Νίλος, στο ποια πρέπει να είναι η κατάσταση του λογισμού στον καιρό του επικίνδυνου κοιτάγματος. Γιατί στη συνέχεια λέει, η θέση σου είναι σαν να είσαι μέσα στη θάλασσα, στην καρδιά της θάλασσας και σαν κυβερνήτης στη μεγάλη φουρτούνα. Γιατί αν μπορέσει κανείς την ώρα του πειρασμού να πολεμήσει τη μορφή που ερεθίζει, αυτός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις απειλούμενες τιμωρίες, όπως εκείνος που βρίσκεται σε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και χωρίς κόπο θα υπερνικήσει τους αντιπάλους χωρίς να αισθάνεται τις πληγές που του δίνουν, ώστε να πει: «Με χτυπούσαν και δεν πόνεσα. Με περιγελούσαν και εγώ δεν το γνώριζα». Όταν δηλαδή ο άνθρωπος είναι σε νύψη, σε πνευματική εγρήγορση, τότε, αν και βρίσκεται μέσα στη φουρτούνα των πειρασμών, μέσα στη θάλασσα των πειρασμών, σαν καλός κυβερνήτης, εξουδετερώνει τις μορφές αυτές του πειρασμού που πάνε να ερεθίσουν τα πάθη και τις κατανικά. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και προσέχει, τότε φυλάγεται καθαρός και χωρίς κόπο νικά τους αντιπάλους του. Και έτσι μπορεί να πει: «Με χτυπούσαν και δεν πόνεσα. Με περιγελούσαν και εγώ δεν το γνώριζα». Εκείνοι, λέει, με χτυπούσαν και νόμιζαν ότι με εμπέζουν. Εγώ όμως ούτε τις πληγές αισθανόμουν, γιατί ήταν βέλη νηπίων. Ούτε γύρισα να δω τις απάτες τους, αλλά έκανα σαν να μην ήσαν παρόντες. Έτσι και ο Δαβίδ καταφρονούσε τέτοιους εχθρούς και έλεγε: «Ενώ απομακρυνόταν ο πονηρός από μένα, εγώ δεν το γνώριζα». Δηλαδή, ούτε όταν ήρθε, ούτε όταν έφυγε, του έδωσα σημασία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση, να σκεφτόμαστε τη μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, να προσευχόμαστε και να έχουμε καλή κατάσταση πνευματική κάθε στιγμή, οπότε και την ώρα του πειρασμού θα είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε. Ας έχουμε όλα αυτά υπόψη μας, ας εξωτερώνουμε τους λογισμούς στην αρχή τους και ας μην επιτρέπουμε στις αφορμές των παθών να εισέρχονται μέσα μας με την απροσεξία των αισθήσεων, με απρόσεκτα βλέμματα και γενικώς με απρόσεκτες αισθήσεις. Και τότε θα φυλάγουμε την ψυχή μας καθαρή και θα έχουμε την άνεση
να αγωνιζόμαστε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός και να προοδεύουμε για να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεέ μου, δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.